ολοκληρώθηκε η κίνηση σε έκθεση υποδρομίας. Καθυστερεί λίγο η Καζάκ Σεξιγκέρ, ενώ για την πρωτοπορία προσπαθεί ο Ιγίσανδρος. Προσπαθεί η Κριστίν Εικόν να πάρει την πρωτοπορία στο χιλιάρι. Πλησιάζουμε τώρα το ύψος των 800 μέτρων και σε πυκνό όμιλο Κριστίν Νικόλ, Ιγίσανδρος, Δέδαλος, Ακέιν και από την εξωτερική η Συγκρασίτισσα. Στο ύψος των 600 μέτρων ο Δέδαλος Ακέιν πιέζει την Κριστίν Νικόλ με Συγκρασίτισσα αλλά και Ιγίσανδρος σε καλή θέση, Μίστερ Πο. Εξωτερικά ο Αντρεούλης, πολύ μικρές οι διαφορές ενώ πλησιάζουμε το 400. Με την Συγκρασίτισσα από την εξωτερική να φαίνεται πολύ δυνατή εσωτερικά η Κριστίν Νικόλ, ο Δέδαλος Ακέιν ενδιάμεσα. Από την εξωτερική ο Ζάραχ, επτάλογα μπαίνουν στην ευθεία για να διεκδικήσουν την νίκη με την Κριστίν Νικόλ να προηγείται. Από την εξωτερική ο Ζάραχ, ο Μίστερ Πο με δυνάμεις και ο Δέδαλος Ακέιν. Οι μάχες είναι πολλές και συνεχίζονται. Με το Μίστερ Πο να κάνει τελική επίθεση στη Κριστίν Νικόλ και να προηγείται. Μίστερ Πο τώρα στην πρωτοπορία, Κριστίν Νικόλ στη δεύτερη θέση. Μίστερ Πο τώρα ξεχωρίζει, κατευθύνεται να κερδίσει καθαρά. Κριστίν Νικόλ στη δεύτερη θέση. Γίσανδρος και Μπατιστούτα.